Αυτό θέλει όλος ο κόσμος του νησιού και είναι λογικό να περιμένετε ότι θα σας στηρίξει. Η ερώτηση είναι η εξής. Τι σας κάνει να είστε αισιόδοξοι, φαντάζομαι είστε αισιόδοξοι από όσα έχετε δουλέψει αυτόν τον καιρό, πως το δικό σας εγχείρημα θα οδηγηθεί σε συμφωνία και ποια θα είναι αυτή η συμφωνία? Ας απαντήσω εγώ την ερώτηση και ανεπόμενη απαντήσω. Κύριε Ανίδη, κοιτάξτε, δεν πρέπει να το κρύψουμε. Οι σχέσεις μας με τη Ryanair είναι οι καλύτερες. Η Ryanair έχει τρομερή εμπιστοσύνη στους επαγγελματίες και όπου έχουν παρέμβει επαγγελματίες στις διαπραγματεύσεις έχουν φέρει καλά αποτελέσματα. Υπάρχει λοιπόν επαφή, χωρίς να έχει γίνει καμιά διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή, γιατί περιμένουμε τις κινήσεις του ΕΒΕΔ και των Δήμων. Όμως εμείς είμαστε σε θέση ανά πάσα στιγμή, μέσα σε 2-3 μέρες, να φέρουμε συμβόλαιο στο νησί. Ανά πάσα στιγμή. Και μακάρι αυτή τη στιγμή να είχαμε τα χρήματα που διαθέτει ο Δήμος ή το ΕΒΕΔ και θα το είχαμε βέβαια το συμβόλαιο, όπως έχω δηλώσει και στον Δήμαρχο σε μια συνάντηση, σε μια μέρα μέσα. Είναι ξεκάθαρο, γιατί όποιος θέλει να ζυμώσει, ζυμώνει σήμερα. Και φτιάχνει το ψωμί σήμερα και το απολαμβάνει για καιρό. Το πλαίσιο δεν απαντήσατε. Δηλαδή θα διαπραγματευτείτε σε ποιο πλαίσιο? Τι θα ζητήσετε? Θα ζητήσουμε τουλάχιστον τις ίδιες πτήσεις με φέτος, να αρχίζουν τέλη Μαρτίου, μέσα Μαρτίου προς τέλη Μαρτίου και να τελειώσουν, αν είναι δυνατόν, αρχές με μέσα Νοεμβρίου, ή έστω τέλη Οκτωβρίου. Εκεί θα είμαστε λίγο flexible, γιατί έχει πολλές φορές υποθεί και γραπτός αλλά και προφορικός σε συναντήσεις με τα διεθνικά στελέχη της Ryanair ότι έχουν την θέληση να μας κάνουν Μονακό. Έχουν την θέληση να μας αυξήσουν τη σεζόν κάθε χρόνο και περισσότερο, και όσο πιο φερέγγι είμαστε εμείς και όσο πιο πολύ την βοηθούμε, θα μας κάνει τουρισμό σε 3, 4, 5 χρόνια 12 μηνών. Θα προλάβουμε και το νησί να ετοιμαστεί για αυτό το πράγμα, ανοίγοντας σιγά σιγά όλο και παραπάνω, επεκτείνοντας τη σεζόν, αλλά και η Ryanair θα μπορέσει και οι άλλες εταιρείες να το διαφημίσει σωστά και να είναι σίγουρη ότι όταν έρθει ο κόσμος εδώ δεν θα γυρίσει δυσαρεστημένος πίσω, όπως έγινε την πρώτη χρονιά σε κάποιες περιπτώσεις. Όχι πάντα, πολλοί γύρισαν ευχαριστημένοι. Άρα λοιπόν, το πρώτο πλαίσιο είναι η επέκταση της σεζόν και το σημαντικότερο. Θέλουμε βέβαια να έρθει τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, αλλά το κύριο είναι να μεγαλώσει τη σεζόν. Και τι χρήματα? Τα χρήματα, εντάξει, αυτή τη στιγμή δεν είναι της ώρας, απλώς τα ποσά είναι ελάχιστα, απειροελάχιστα μπροστά στο γενικό καλό. Αυτή τη στιγμή φέτος η Ryanair έφερε περίπου 80, μόνο η Ryanair, 80 εκατομμύρια ευρώ, μεταξύ 60 και 80 εκατομμύρια ευρώ στο νησί. Θα μπορούσε να έχει φέρει πολύ περισσότερα αν ήταν και Οκτώβρης μέσα. Έχει φέρει 85.000 κόσμο. Δεν είναι αμεληταίο ποσό, έχει φέρει πάνω από το 10% της κίνησης που έχουν έρθει από το εξωτερικό φέτος αεροπορικός. Οι αφήξεις φέτος στο νησί μέχρι το Σεπτέμβριο ήταν 750.000 περίπου και έχει φέρει η Ryanair 85 περίπου, άρα πάνω από το 10%. Τα νούμερα λοιπόν είναι πολύ μεγάλα για να τα αγνοήσουμε και να πούμε, όχι αδερφέ, οι εκβιαστές, αυτοί δεν τους δίνουμε σημασία. Δεν είναι εκβιαστές, μέχρι στιγμής έχουν φερθεί άψογα στο νησί. Και να συμπληρώσω και εγώ πάνω σε αυτό που λέει ο Πρόεδρος, για το άψογος, θα σας πω μόνο τα στατιστικά λένε τα εξής. Το 2010 είχαμε στο σύνολο 110 πτήσεις και 16.000 κόσμου.
Το 2011, 567 πτήσεις και 75.000 κόσμο, και το 2012, 607 πτήσεις στο σύνολο 85.000. Εάν λοιπόν βάζαμε και τις πτήσεις του Οκτωβρίου, μιλάγαμε περίπου για 100.000 κόσμο. Άρα λοιπόν σε αυτά τα οποία έχουν συζητηθεί και είχαν προσυπογράψει, η Ryanair έχει τηρήσει στο ακέραιο τη συμφωνία την οποία έχει υπογράψει. Αυτά είναι επίσημα στατιστικά στοιχεία, παιδιά. Από το αεροδρόμιο. Βεβαίως, είναι επίσημα στοιχεία για να ξέρετε πώς λειτουργούμε και πώς παρακολουθούμε τα όλα σχετικά. Σύμπραξη Επαγγελματικών Φορέων Τουρισμού ονομάζεται, όπως λέει και το πανό πίσω και η αφίσα που έχετε αναρτήσει. Να μας εξηγήσετε λίγο, υπάρχει κάποια νομική μορφή, θα υπάρχει κάποιο διοικητικό συμβούλιο ή είναι απλά μια συμφωνία των τριών φορέων? Και ποιος είναι ο στόχος της, αν είναι δηλαδή αποκλειστικά η διαφήμιση μέσα από τις εταιρείες χαμηλού κόστους ή έχετε και άλλες δράσεις στο μυαλό σας? Και τι χρονικό ορίζοντα βάζετε για να συγκεντρωθούν τα πρώτα χρήματα, όπως είπατε, να φτιαχτεί μια δεξαμενή, ένας κουμπαράς που θα χρησιμοποιηθεί για το πρώτο συμβόλαιο? Και ένα τελευταίο ερώτημα, αν πιστεύετε ότι το να μιλάνε εκτός από το Δήμο και το Επιμελητήριο, να μιλάει και μια άλλη φωνή, μια άλλη σύμπραξη από το νησί της ΚΟ, είναι ενότητα ή διασπάθηση δυνάμεων? Βοηθάει δηλαδή ή κάνει κακό επί της ουσίας? Το τελευταίο θα ήθελα να απαντήσω και εγώ, δίνω το λόγο στον κύριο Βρακίδη να σας πει. Καταρχάς, η νομική μορφή είναι η σύμπραξη. Είμαστε τα σωματεία, τα τρία τα οποία έχουμε νομική μορφή, η σωματεία ιδιωτικού δικαίου, και από εκεί και πέρα μπορούν να συμπράξουν μαζί μας και άλλα, και άλλοι φορείς ιδιωτικού δικαίου. Τώρα, πώς θα εξελιχθεί στο μέλλον, σε τι νομική μορφή, αν θα αλλάξει, αν το εγχείρημα προχωρήσει, είναι κάτι το οποίο το μελετάμε και το βλέπουμε και έχουμε και κάποια σχέδια. Δεν είναι της ώρας. Αυτή τη στιγμή είναι μια σύμπραξη νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου. Η επόμενη ερώτηση ήταν... Αν είναι αποκλειστικά μόνο με τις εταιρείες low cost? Όχι. Εμείς θέλουμε την πρόθεση του τουρισμού, κυρίως μιλάμε, θέλουμε να κάνουμε στοχευμένη διαφήμιση και μετρήσιμη. Όταν λέμε μετρήσιμη, λέμε να μετράμε τα χρήματα που θα δίνουμε, τι μας απέφεραν. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε μέσα από συγκεκριμένες αγορές και από τις εταιρείες χαμηλού κόστους. Έτσι. Δεν έχουμε σκοπό δηλαδή να πηγαίνουμε σε εκθέσεις γενικώς και ορίστους ή σε ποταμόπλια και τέτοια πράγματα. Θέλουμε να κάνουμε εμείς στοχευμένες ενέργειες. Από εκεί και πέρα είμαστε ανοιχτοί σε όλα τα μέλη μας και σε οποιονδήποτε θέλει να βοηθήσει να φέρουν και ιδέες, και αφού τις συζητήσουμε για αυτός μπορούμε, αν συμφωνεί και ο κόσμος, γιατί από αυτόν θα στηριζόμαστε εμείς και μόνο από τον κόσμο, να προχωρήσουμε ό,τι θεωρούμε καλό. Τώρα, όσο αφορά την τελευταία ερώτηση που κάνατε. Και ένας χρονικός ορίζοντας, δηλαδή, τι βάζετε? Χρονικό ορίζοντα για να. Για να συγκεντρώσετε κάποια χρήματα και να πείτε: έχω αυτά τα χρήματα, κάνω συμβόλαιο ή προτείνω. Δεν έχουμε πρόβλημα. Εμείς θα προχωρήσουμε, ξέρουμε πώς θα μαζέψουμε τα χρήματα και προχωράμε. Δεν βάζουμε χρονικό ορίζοντα. Αναλόγως, βέβαια, και τα μέλη μας μέχρι τώρα μας πρόχνουν να κάνουμε αυτή την ενέργεια. Πιστεύουμε ότι θα ανταποκριθούν και οικονομικά και θα προχωρήσουμε. Τώρα, αναλόγως τον κουμπαρά που θα έχουμε, θα κινούμαστε. Όσο αφορά τις διαπραγματεύσεις που είπατε για το Επιμελητήριο και το Δήμο. Καταρχάς, να ξέρετε, είμαστε σε επαφή με το Επιμελητήριο, γνωρίζουμε το τι γίνεται, σε άμεση επαφή. Δεν διαπραγματευόμαστε εμείς. Διαπραγματεύεται μόνο το Επιμελητήριο αυτή τη στιγμή. Οι κινήσεις μας, τις οποίες κάναμε εξ αρχής, ήταν γνωστές στο Επιμελητήριο και καμία σύγκρουση δεν έχει. Δεν είμαστε δύο προορισμοί και άλλωστε το Επιμελητήριο μιλάει για Κο και Ρόδο. Εμείς, εάν θα μιλήσουμε, μακάρι να μην χρειάζεται να μιλήσουμε, δηλαδή να κλείσει το Επιμελητήριο, η προσφορά είναι γνωστή, διανυμήθηκε στον τύπο, αυτό είναι ένα ερωτηματικό. Πώς διέρευσε? Πώς διέρευσε στον τύπο, γιατί συνήθως οι διαπραγματεύσεις, όπως έλεγε και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου και όλοι, είναι εμπιστευτικές και δεν πρέπει να βγαίνουν προς τα έξω. Εν πάση περιπτώσει, τη γνωρίζετε, είναι μια καλή προσφορά από εκεί και πέρα. Εάν είναι άλλα θέματα, γιατί ποτέ δεν έχουν πει ούτε το Δήμο ούτε το Επιμελητήριο ότι έχουν πρόβλημα στα χρήματα. Και δεν το έχουν το πρόβλημα. Αλλού είναι το πρόβλημα, τα προβλήματα. Εάν κολλήσουμε πάλι σε διαδικασίες, κολλήσουν σε διαδικασίες, δηλαδή τι τύπου συμβόλαιο θα είναι, σε ποιο δίκαιο θα γίνει αν δεν πληρώσουμε κτλ.
και δεν προχωρήσει, είμαστε εδώ εμείς, οι οποίοι σαν φορέας ιδιωτικού δικαίου είμαστε πιο ευέλικτοι και μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις, ας το πούμε εισαγωγικά, απαιτήσεις. Να συμπληρώσω κάτι, αν έχεις τελειώσει. Ναι, ναι. Το ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε εδώ και είναι μέσα του Οκτώβρη σχεδόν, και αυτή η συνάντηση δεν έχει γίνει τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο, δείχνει πραγματικά τη θέλησή μας να αφήσουμε τα θεσμικά όργανα, το επιμελητήριο και τους Δήμους, να κάνουν τη δουλειά τους. Τη δουλειά που έπρεπε όμως να είχαν τελειώσει. Είμαστε εδώ τώρα γιατί βλέπουμε, είδαμε όλη τη σεζόν μία μεγάλη κολλησιεργία και να κολλάμε σε τύπους να μην είναι ευέλικτοι. Έχουν ξεκαθαριστεί κάποια πράγματα. Η Ryanair και οι εταιρείες αυτού του τύπου, επειδή, ας πούμε για τη Ryanair τώρα που το έχουμε και πρόσφατο, συνεργάζονται με 160 αεροδρόμια, με αρκετές χώρες. Εάν λοιπόν σε κάθε αεροδρόμιο θα έπρεπε να υπογράφουν ένα συμβόλαιο που θέλει ο κάθε παράγοντας ή ο κάθε ένας που διαπραγματεύεται μαζί τους, θα έπρεπε να είχαν 160 δικηγόρους και να τρέχουν σε 20 χώρες. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται, όπως και εμείς οι ξενοδόχοι και τα διαμερίσματα. Όταν υπογράφουμε συμβόλαιο με τους tour operators, αν δεν το έχουμε καταλάβει, το συμβόλαιο που υπογράφουμε με ένα κατεβατό ψηλά γράμματα από πίσω είναι σε αγγλικό δίκαιο και είναι σε γερμανικό δίκαιο. Δεν υπάρχει περίπτωση να πας ποτέ κάποιον tour operator στα ελληνικά δικαστήρια. Το λέει ξεκάθαρα από πίσω από κάθε συμβόλαιο. Λοιπόν, αυτό που κάνει κάθε μεγάλος όμιλος ξενοδοχειακός εδώ στην Ελλάδα και υπογράφει με ξένο δίκαιο, δεν μπορώ να καταλάβω. Άλλωστε, φοβάσαι σε ποιο δίκαιο θα είναι, αν έχεις πρόθεση να τους ρίξεις. Αν έχεις πρόθεση να είσαι καλά, είσαι σωστός και να πληρώσεις αυτά που είναι να πληρώσεις, έτσι όσα συμφωνήσεις, τότε δεν βλέπω τον λόγο γιατί πρέπει να... Άλλωστε και η εταιρεία ξεκαθαρίζει ότι πληρώνεις στο τέλος κάθε μήνα αφού έχουν γίνει οι πτήσεις. Δεν έχουμε λοιπόν κάτι για να... Και έχουμε δει, δηλαδή η προϊστορία τα 3-4 χρόνια που πετάει αυτή η εταιρεία δείχνει ότι κάθε χρόνο αυξάνει, χωρίς να τις το ζητήσουμε. Δηλαδή θα μειώσει, εδώ θα την πληρώσουμε και θα μειώσει κιόλας. Εδώ δεν την πληρώναμε και αυξάνει κάθε χρόνο. Φέτος έφτασε να πετάει μέσα στον Αύγουστο, από 28 πτήσεις που ήταν έφτασε και 36. Έχει ζήτηση, πετάει. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Έχει 300 και αεροπλάνα και θέλει να τα βάλει, να δουλέψουν. Δεν θέλει να είναι όπως το έδαφος. Ένα μεγάλο θέμα ακόμα που έχουν στο μυαλό τους για την ΚΟΠ ήταν πολύ πιο ζεστή πριν από 3-4 χρόνια όταν άρχισαν οι συνομιλίες, αλλά το έχουν στο μυαλό τους και σας διαβεβαιώ ότι δεν έχει φύγει αυτή η ιδέα, είναι να γίνει η ΚΟΣ αεροδρόμιο βάσης για τη Ryanair. Δηλαδή να είναι μόνιμα κάποια αεροπλάνα εδώ σταματημένα και να γίνεται να έρχονται από άλλα μέρη και να φεύγουν προς άλλα μέρη. Έτσι αυτό θα μπει βάση. Αυτό καταλαβαίνετε τι κόσμο θα φέρει στο νησί. Δεν το συζητάμε. Δεν έχει φύγει από τα πλάνα τους. Υπάρχει στα πλάνα τους. Το βλέπω, αν όλα πάνε καλά, σε 3-4 χρόνια να γίνει και αυτό. Πρέπει όμως βέβαια να επεκταθεί η σεζόν αρκετά, να πάει τουλάχιστον 10 μήνες. Αυτά. Βέβαια είναι παρήγορο το γεγονός ότι πράγματι ενισχύεται ο τουρισμός και η οικονομία του νησιού και όπως βλέπουμε τελευταία μέσω του διαδικτύου κλείνονται και τα δωμάτια, κλείνονται διάφορες άλλες δραστηριότητες. Η ερώτησή μου είναι, εάν δεν ανταποκριθεί η Ryanair στα προσδοκόμενα, όπως λέτε, θα απευθυνθείτε σε άλλες εταιρείες όπως είναι EasyJet κλπ. Και πέστε μου κάτι, τελευταία, τι έφταιξε και σταμάτησε απότομα, δεν πληρώθηκε? Και αναφορικά για το ξένο δίκαιο που είπατε, την προκαλέσαμε ώστε να μην μας εμπιστεύεται και θέλει με τα πισωγυρίσματα που κάναμε και την αμφίροπη συμπεριφορά μας, δεν δέχεται το ελληνικό και θέλει το ευρωπαϊκό δίκαιο. Σας ευχαριστώ.